Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, είναι μαζί μας. Καλημέρα και καλή χρονιά και από εδώ, από την τηλεόραση, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, υπήρξαν και φωνές από αρχηγούς κομμάτων που είπαν να μην πάει ο πρόεδρος καν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους μια τέτοια κίνηση. Εσείς τι λέτε, κύριε Παπαδόπουλε? Πρώτον, είναι μια ετεροχρονισμένη συζήτηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήδη έχει αποδεχθεί το ότι θα πάει σε αυτήν την πενταμερή διάσκεψη. Κατά κρίβεια, οφείλουμε να τονίσουμε για να το γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν υπήρχε περίπτωση να καλέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, τον κύριο Αναστασιάδη, αν πρώτα δεν γνώριζε ότι θα ανταποκριθεί θετικά σε μια τέτοια πρόσκληση. Άρα, ήδη του έχει πει ότι θα έχει πάει, ήδη του είχε πει ότι θα πάει πριν να τον προσκαλέσει. Άρα, αυτό που έγινε εχθές είναι απλά μια επικοινωνιακή προσπάθεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να πάρει και την έγκριση των πολιτικών κομμάτων για αυτήν την αποδοχή που έχει ήδη δώσει στον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ελοχεύουν κίνδυνοι από μια τέτοια διάσκεψη, και γι' αυτό εμείς έχουμε προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Η δική μας πλευρά θα μείνει εκτεθειμένη και ενδεχομένως να έχουμε μια σημαντική υπαναχώρηση από βασικές αρχές επίλυσης του Κυπριακού. Το πρώτο έχει να κάνει με τη βάση συζήτησης. Τι θα πάμε να συζητήσουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις? Δύο κράτη συνομοσπονδία, όπως καθημερινά διατυπώνουν τη βάση λύσης του Κυπριακού οι Τούρκοι αξιωματούχοι και ο κύριος Τατά? Δεν είναι γι' αυτό που είχαμε την κάθοδο της κυρίας Λουτ δύο φορές για να εξευρεθεί η βάση της συζήτησης και με το πώς θα πάμε στη Νέα Υόρκη? Βεβαίως, είναι ότι αν θέλουν τα δύο μέρη να αλλάξουν τη βάση των διαπραγματεύσεων, θα το υποστηρίξει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ. Η δική μας θέση είναι παντελώς διαφορετική. Δεν έχει δικαίωμα η τουρκική πλευρά να θέσει λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό ξεφεύγει από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού. Είναι ανησυχητικές οι δηλώσεις του κ. Γκουτέρες που έχει πει πριν από λίγες μέρες ότι σε αυτήν τη διάσκεψη θα μπορούν και οι δύο πλευρές να θέσουν ό,τι θέλουν στο τραπέζι. Δεν είναι αυτές οι καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ. Δεν δικαιούται να συζητήσει λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας. Αυτό που δικαιούται να συζητήσει μαζί με τις δύο πλευρές είναι λύση συνομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πρέπει να ξεκαθαρίσει το ποιοι προσκαλούνται σε αυτήν την διάσκεψη. Ποια θα είναι τα πέντε μέλη? Ξέρουμε ότι οι τρεις θα είναι οι ουδοκαλούμενες τρεις εγκύτριες δυνάμεις: Αγγλία, Ελλάδα, Τουρκία. Οι άλλοι δύο, ποιοι θα είναι? Γιατί στο κοινό ανακοινωθέν της 3ης του Νιόμπρη του 2020, ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι συζήτησε με τους δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Μας προσκαλεί ως κοινότητα? Δηλαδή, έχουμε πάει πίσω στο 1959 και στις συνθήκες Ζερίχης Λονδίνου, με μια διαφορά ότι τότε δεν υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία, σήμερα υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς έχουμε προτείνει στον κύριο Αναστασιάδη να στείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και να απαιτήσει σχετική διευκρινιστική δήλωση ότι είναι παρούσα Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτήν τη διάσκεψη που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είχε γίνει και τότε, αν θυμάστε, στις συνομιλίες που είχατε εξαχθεί στη Γενέβη. Μάλιστα. Άρα, ουσιαστικά, επειδή είπατε, κάνατε και το λόγο για την ανοιχτή συζήτηση που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας για το τι θα πρόκειται να συμβεί στην άτυπη πενταμερή, αλλά ζητάτε, λέτε, πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Αυτές τις ξεκάθαρες απαντήσεις τις ζητάμε από τα Ηνωμένα Έθνη, αντιλαμβάνομαι, και τις θέλετε γραπτός πριν από τη Νέα Υόρκη. Είτε γραπτός είτε προφορικός. Την προηγούμενη φορά η πρόσκληση προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφέθηκε να νοηθεί, γιατί ούτε τότε ήταν απόλυτα ξεκάθαρη η δήλωση του Γενικού Γραμματέα, την ημέρα που ξεκίνησε η διάσκεψη, με προφορική δήλωση του. Mm-hmm. Αυτό φυσικά έγινε μετά που είχε προηγηθεί σχετική απέτηση διαεπιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτήν τη φορά δεν έχει σταλεί επιστολή. Επομένως, είναι ως αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αποδέχεται ότι σε αυτήν τη διάσκεψη
θα πάει η ελληνοκυπριακή ενότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι σε αυτήν τη διάσκεψη, τη διεθνή διάσκεψη, πάνε τρεις χώρες που είναι οι ούτε καλούμενες εγκύτριες δυνάμεις και πάει και η Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Το 1963 η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχε πάει στην τότε διάσκεψη. Mm-hmm. Επομένως δεν πρέπει να δεχτούμε ότι θα καθιερωθεί έναν προηγούμενο ότι σε αυτές τις διασκέψεις θα πηγαίνουμε ενός ελληνοκυπριακή κοινότητα, γιατί αυτή αποτελεί τεράστια νίκη της τουρκικής πλευράς που θέλει να διατυπώνει τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα. Άρα πριν καν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ξεκινάμε με μια τεράστια ήττα και με μια τεράστια νίκη της Τουρκίας. Βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί και το γεγονός ότι άλλαξε την μορφή λύσης και πλέον μιλάει ανοιχτά και εξάστερα και καθημερινά τόσο ο Ερσίν Τατάρ όσο και η Τουρκία για λύση δύο κρατών. Άρα και αυτό είναι χωρίς προηγούμενο και με αυτό θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό είναι που λέμε εμείς ότι ανησυχούμε η αντιστάση των Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Εδώ έχουμε την δήλωση του κύριου Γκουτέρες πριν από λίγες μέρες που λέει ότι όλα είναι στο τραπέζι. Ανοιχτή συζήτηση, έχουμε ανοιχτά. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε το κοινό ανακοινωθέν της 3ης του Νιόβρη, που είναι σημαντικό το τι απουσιάζει από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε ψηφίσματα των ΗΠΑ στη βάση λύσης του Κυπριακού. Έχουμε τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για το Κυπριακό και για την Ουφική. Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, μας έχουν υποβιβάσει και υποβαθμίσει σε ελληνοκυπριακή αρχή. Επομένως, ναι, είναι ανησυχητικές αυτές οι εξελίξεις, οφείλονται στην αποτυχημένη στρατηγική και πολιτική του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για να αποφύγουμε τον περαιτέρω εκτροχιασμό της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού. Θα συνοδεύσετε τον Πρόεδρο εσείς, κύριε Παπαδόπουλε? Αν μας το ζητήσει, ναι, θα το συνοδεύσουμε. Ο ίδιος όμως θα κρίνει αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, αν πρέπει να είναι παρόν σε αυτήν την διάσκεψη και το Εθνικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οφείλουμε να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο κύριος Τσαβούσοβλου όσο και άλλοι συνομιλητές έχουν δηλώσει πως από τα συμφραζόμενα και τα λεγόμενα του κύριου Αναστασιάδη φαίνεται να είναι έτοιμος να συζητήσει λύσεις συνομοσπονδίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει βγει δημόσια τις τελευταίες μέρες και προετοιμάζει το έδαφος και την κοινή γνώμη για ένα νέο ρεαλισμό, όπως τον αποκαλεί, όπου θα κατανοήσουμε τις πραγματικότητες που έλεγε κάποτε ο Ραούφ Τεχτάς. Είναι προφανές ότι άλλα πράγματα θέλει να διαπραγματευτεί ο κύριος Αναστασιάδης, αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες, από το τι περιλαμβάνει το συμφωνημένο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού και τι περιλαμβάνουν οι ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Βεβαίως, συνομοσπονδία θέλει να πάει να συζητήσει. Συνομοσπονδία θέλει να πάει να συζητήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης, λέτε. Από όλες τις πληροφορίες που βγαίνουν, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που θα συζητηθεί, ή τουλάχιστον αυτό που έχουν κατά νου οι Τούρκοι αξιωματούχοι, ο κύριος Παντά, είναι τα δύο κράτη και τη συνομοσπονδία, γιατί συνομοσπονδία σημαίνει συνεργασία δύο κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Σταδάρ αυτό που επαναλαμβάνει καθημερινά είναι ότι επιδιώκουμε μία συνεργασία να λάμε ξεχωριστή κυριαρχία. Έχει σχηματιστεί εντύπωση στην άλλη πλευρά ότι η δική μας πλευρά είναι διατεθειμένη να συζητήσει μια τέτοια μορφή λύσης. Και επομένως, εμείς εδώ και δύο χρόνια προειδοποιούμε ότι από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση, δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να επιστρέψει πίσω και να συζητά λύση νομοσπονδία. Πάντως, σε όλες τις διευκρινιστικές και ερωτήσεις και απαντήσεις από το Δημοκρατικό Συναγερμό, μας έχει λεχθεί, τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή, πάρα πολλές φορές, ότι δεν έχει φύγει ποτέ από η κυβέρνηση ή το Δημοκρατικό Συναγερμός από την λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με βάση όλα τα ψηφίσματα. Και το έχει πει και πριν από λίγο ο κύριος Δημητρίου, ότι δεν φεύγουμε και δεν ξεφεύγουμε από αυτή την μορφή λύσης. Ναι, είναι τυχαίο ότι όποιος συνομιλεί με τον κύριο Αναστασιάδη φεύγει από τη συζήτηση και θεωρεί ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι διατεθειμένος να συζητήσει η λύση της συνομοσπονδίας. Και έχουμε δει και δημόσιες τοποθετήσεις επί τούτου. Όλοι έχουν παραπληροφορηθεί, τουλάχιστον δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει πει ο κύριος Αναστασιάδης.
Αυτόν έχει πει δημόσια και ο κύριος Σαβούσογλου, ότι το έχει πει στην παρουσία του ίδιου του κύριου Χριστοδουλίδη. Ναι. Επομένως, όλα αυτά δείχνουν μία διάθεση από την πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να συζητήσει πάνω σε μία άλλη βάση επίλυση του Κυπριακού. Κάτι που εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα δεν αποδεχόμαστε. Θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι επικίνδυνη για τον Κυπριακό λαό και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι η λύση των δύο κρατών δεν θα είναι το τέλος του Κυπριακού. Με μια λύση δύο κρατών θα έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα που έχουμε σήμερα, αλλά με έναν αναγνωρισμένο κράτος απέναντι μας. Πρέπει να πούμε και να σημειώσουμε ότι με την πάροδο των χρόνων βλέπουμε και την αλλαγή στην στάση της ίδιας της Τουρκίας, η οποία σκληραίνει, αν θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι και τα βαρόσα και το τι είδαμε να συμβαίνει τους προηγούμενους μήνες. Αν εξαιρέσουμε βεβαίως ότι χθες αποφάσισε η Τουρκία να φύγει τον Μπαρμπαρόσα από την Κυπριακή ΑΟΣ, δεν ξέρω αν είναι άλλος ένας τρόπος για να... αυτά που κάνει συνήθως δηλαδή. Είναι... Καμία σχέση. Είναι. Το Μπαρμπαρόσα έχει φύγει λόγω καιρού. Γι' αυτό μας το είπε και χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν έχει καμία σχέση με την διαδικασία που εξελίσσεται. Εξάλλου να υπενθυμίσω ότι και την προηγούμενη φορά που πήγαμε σε διαπραγματεύσεις και τον Μπαρμπαρός και άλλα πολεμικά πλοία αλώνησαν μέσα στην ΑΟΣ μας. Ναι. Κατά κρίβια, αν το είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι άλλα έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης και άλλα τελικά έκανε. Θυμάστε, δημόσια έλεγε ότι εάν παραβιαστεί η ΑΟΣ μας θα φύγω από τις διαπραγματεύσεις. Τη μέρα που πήγε στη Γενέβη, μπήκαν μέσα τα τουρκικά πλοία για να του στείλουν το μήνυμα ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, επειδή δυστυχώς η πολιτική που ακολουθήθηκε από πλευράς μας είναι παντελώς αποτυχημένη. Το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε τα νέα τετελεσμένα στην Αμόχωστο, στην ΑΟΣ. Βλέπουμε τις συνεχείς αποτυχίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει συγκροτημένη, ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση του Κυπριακού. Και γι' αυτό πάμε από τη μία αποτυχία στην άλλη. Άρα, οι εισηγήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος ποιες είναι? Τις εισηγήσεις τις λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά δυστυχώς δεν εισαγόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό κόστος στην Τουρκία για τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Και αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν κυρώσεις, προστασία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναβάθμιση της άμυνας μας, διεκδίκηση των δικαιωμάτων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι αυτή η επιθετική και επεμβατική πολιτική της Τουρκίας δεν θα γίνει αποδεκτή και αντίθετα έχει συνέπειες, έχει κόστος. Σε ό,τι αφορά αυτές τις προσπάθειες, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι σήμερα έχουμε διαπιστώσει μια παταγώδη αποτυχία. Mm-hmm. Παρά το ότι έχουμε ακούσει βαρύγδουπες δηλώσεις τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και των Υπουργών Εξωτερικών, οι κυρώσεις και τα μέτρα κατά της Τουρκίας μέχρι σήμερα είναι παντελώς ανυπαρκή. Μάλιστα. Βεβαίως, εντάξει, σε αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι και ευθύνη άλλων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο. Φυσικά, είμαστε απογοητευμένοι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, οφείλουμε να το τονίσουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ κανένας να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως. Mm-hmm. Δεν θα έρθει Ευρωπαίος πολιτικός ή αξιωματούχος να απαιτήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας αν δεν τις απαιτήσει πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία. Και επομένως, όταν βάζουν βέτο άλλες χώρες για πιο ασήμαντα θέματα, όταν εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε βέτο για κυρώσεις που αφορούν την Ουκρανία ή τη Ρωσία και δεν προχωρούμε σε αυτά τα βέτο, δεν προχωρούμε σε βέτο σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα της Τουρκίας για τις παραβιάσεις της ΑΟΣ μας. Το μήνυμα που στέλνουμε εμείς, γιατί αναφέρομαι στο βέτο για την Ουκρανία, ναι, επειδή είχε κάνει τη διασύνδεση ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι θα διασυνδεθεί το βέτο με τις κυρώσεις κατά τη Ρωσία. Τώρα, όταν δεν ασκείται αυτό το βέτο, στέλνετε το μήνυμα ότι δεν έχουμε την αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε τα δικά μας συμφέροντα, να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχωρητικότητα στο Κυπριακό μεταφράζεται και μετουσιώνεται και σε υποχωρητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα αποτελέσματα είναι η παταγώδης αποτυχία που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Παπαδόπουλε, εσάς η άποψή σας ποια είναι σε ό,τι αφορά τα πολιτικά παιχνίδια και ό,τι ενδεχομένως να αλλάξει η στάση της τουρκικής πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την μορφή λύσης?
Μα δεν είμαι βέβαιος ότι πλέον είναι παιχνίδια. Ξεκάθαρα μας λένε ότι θα πάνε να ζητήσουν λύση. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, του κ. Χριστοδουλίδη, τις προηγούμενες μέρες και από πλευράς άλλων στελεχών της κυβέρνησης, λένε να κάνουμε υπομονή, γιατί ξαναείδαμε το ίδιο σκηνικό το 2004 και είδαμε μια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας την ώρα των διαπραγματεύσεων. Ναι, θεωρώ ότι είναι υπεραισιόδοξος ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί ποτέ προηγουμένως δεν είχαμε τέτοια επιθετικότητα, επεμβατικότητα από πλευράς της Τουρκίας σε στρατιωτικό επίπεδο, στην Πράσινη Γραμμή, στην ΑΟΣ, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποτέ προηγουμένως δεν είχαμε τέτοια υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτή που διαπιστώνουμε στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ποτέ προηγουμένως δεν είχαμε υποβάθμιση, τόση υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου ούτε καν να την κατονομάζουν σε ψήφισμα ανανέωσης της ΟΝΦΚΙΠ, όπου πρέπει να δώσει έγκριση η Κυπριακή Δημοκρατία για να υπάρχει η ΟΝΦΚΙΠ στην Κύπρο. Και ούτε καν μας αποκαλούν ως το όνομα που είναι καταχωρημένο στο Μητρό των Κρατών Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Ηνωμένων Εθνών, αλλά μας έχουν υποβαθμίσει σε ελληνοκυπριακή διοίκηση. Και όλα αυτά έρχονται σε μία περίοδο όπου η επιθετικότητα της Τουρκίας έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα και πάμε να συζητήσουμε και να διαπραγματεύσουμε τον Κυπριακό, όπου οι τοποθετήσεις και οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων είναι απόλυτα ξεκάθαρες. Θέλουν λύση δύο κρατών συνομοσπονδίας. Μπορεί να την ονομάσουν ομοσπονδία, αλλά αυτό που θα συζητάνε θα είναι συνομοσπονδία και μία συνεργασία ανάμεταξύ δύο κρατών, συνεργασία με χωριστή κυριαρχία. Όποιος νομίζει ότι η Τουρκία θα πάει να συζητήσει οτιδήποτε διαφορετικό, απλά είναι αφελής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,